Μόνο για την περίπτωση του Μίνιο Πλωστασίου που βρέθηκε στην κατοχή του απολογήθηκε τελικά ο κατηγορούμενος που έπεσε στα χέρια των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας μετά από έφοδο σε χωριό της Μεσαράς. Η δικογραφία για τα αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας διαχωρίστηκε καθώς η εφορία αρχαιοτήτων δεν έχει συντάξει ακόμη πραγματογνωμοσύνη για την προέλευση και την αξία του υλικού που φαίνεται να προέρχεται από λαθρανασκαφές. Μέσω της συνηγόρου του, ωστόσο, ο ίδιος κάνει λόγο για απερισκεψία και αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε πρόθεση να εμπορευτεί τα αντικείμενα. Δεν υπήρχε πάντως ίχνος και πρόθεση περαιτέρω μεταπολίσεως και ενδοσκοπίας. Ήταν καθαρά μια περίσκεπτη και εντελώς επιφανειακή προσέγγιση εκ μέρους του. Οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και του ΤΑΕ Μεσαράς εντόπισαν αμφορείς, θραύσματα, αρχαία νομίσματα και δαχτυλίδια, καθώς και μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων στο σπίτι του κατηγορουμένου. Μάλλον είναι πολύ πρόχειρη η αντιμετώπιση την οποία ο ίδιος έθεσε σε σχέση με τα περιστατικά τα οποία του αποδίδονται. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα γιατί δεν γνωρίζω καν το χαρακτηρισμό των ευρημάτων. Και κατά συνέπεια, χωρίς αυτόν τον χαρακτηρισμό δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Στο Μίνιο Πλωστάσιο που έπεσε στα χέρια των αστυνομικών συγκαταλέγονται ένα πιστόλι, ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρες και κυνηγετικά όπλα. Για την περίπτωση της κακουργηματικής οπλοκατοχής επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο περιοριστικοί όροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Του επιβλήθησαν αυτά απλώς κάποιοι όροι, δηλαδή απαγόρευση εξόδου και εμφάνισης.